Πάμε στην κυρία Μέρη Αγρογιάννη, στο παθολόγο στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά πώς είμαστε, πώς είστε σήμερα στο νοσοκομείο? Είστε στη Νίκαια εσείς? Δώστε μας πρώτα εικόνα του νοσοκομείου σας, στις ΜΕΘ. Κοιτάξτε, είναι δύσκολη η κατάσταση στο νοσοκομείο μας, όπως είναι και σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μια μεγάλη προσέλευση από ασθενείς και με COVID και με άλλες ασθένειες, τους οποίους δυστυχώς δυσκολευόμαστε να εξυπηρετήσουμε τις αυξημένες ανάγκες που έχουν και για νοσηλεία και για θεραπεία και για εισαγωγές. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα όχι μόνο από την Νίκαια και από τα υπόλοιπα νοσοκομεία της περιοχής. Ναι. Για παράδειγμα, το Αττικό νοσοκομείο που εφημερεύει σήμερα, ναι, ξεκινάει για τρίτη συνεχόμενη εφημερία έχοντας ήδη ράτζα. Είναι γνωστές οι καταγγελίες των εργαζομένων στο θριάσιο για ασθενείς με COVID που νοσηλεύονταν ακόμα και σε κοντέινερ. Και την ίδια δυσκολία έχουμε και εμείς στο δικό μας νοσοκομείο, που πολλές φορές ακόμα και στα μέσα της εφημερίας δεν έχουμε κρεβάτια για να μπορέσουμε να νοσηλεύσουμε τους ασθενείς. Μάλιστα. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, ναι, και είναι πολύ δύσκολη δύο χρόνια μετά την έναρξη σχεδόν της πανδημίας, όχι στην αρχή. Έχετε δίκιο. Και ο φόβος πάντα σε τόσο όταν αγριεύει ο κορονοϊός είναι να γίνει το εσίμονο θεματικό. Και είδαμε χθες αυτή την κόντρα που είχατε με την αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, την κυρία Γκάγκα, που ζήτησε μείωση των χειρουργείων σε ένα ποσοστό 80% και την ΕΙΝΑΠ από την άλλη να λέει ότι δεν θα συμμορφωθεί, εντός εισαγωγικών η φράση, στην εντολή αυτή και θα συνεχίσει κανονικά τα χειρουργεία. Ποια είναι η απόφαση σας? Έχει συνεδριάσει η ΕΙΝΑΠ, θα συνεδριάσετε, επιμένετε στο να αρνείστε αυτό που λέει η αναπληρωτής Υπουργός? Κοιτάξτε, αυτή η απόφαση για μας είναι απαράδεκτη. Γιατί έρχεται την ώρα που καλά-καλά τα νοσοκομεία δεν έχουν ανακάμψει από την προηγούμενη αντίστοιχη απόφαση για μειώσεις, με τεράστιες λίστες αναμονής ασθενών για να χειρουργηθούν. Ναι. Δηλαδή, χαρακτηριστικά στο ΚΑΤ, η λίστα των ασθενών που περιμένουν για χειρουργείο είναι 16.000. 16.000 στο ΚΑΤ. 16.000 λίστα αναμονής. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αυτοί οι ασθενείς ή αναγκαστικά θα στραφούν στον ιδιωτικό τομέα, αν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Αν έχουν. Μισό λεπτό. Οι 16.000 έχουν μαζευτεί από τα δύο χρόνια της πανδημίας? Οι 16.000 έχουν αυξηθεί σε αυτό το νούμερο στα χρόνια της πανδημίας, γιατί και πριν την πανδημία υπήρχε μεγάλος αριθμός ασθενών που περίμεναν, γιατί και πριν την πανδημία δεν ήταν πλήρως τελεχωμένα τα νοσοκομεία και ούτε οι επεμβάσεις γίνονταν την ώρα που θα έπρεπε να γίνουν πάντα. Άλλο νοσοκομείο με καρκινοπαθείς, ας πούμε, έχετε κάποια στοιχεία να μας δώσετε? Κοιτάξτε, σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχουν λίστες αναμονής και ειδικά όσον αφορά τα ογκολογικά νοσοκομεία, καταλαβαίνετε ότι ακόμα και ένας μήνας καθυστέρηση μπορεί να είναι καθοριστικός για την πορεία της νόσου. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη αυτή η απόφαση, ότι φέρνει πολύ μεγάλη υποβάθμιση στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Και τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, εμείς αρνούμαστε. Αντάρτικο θα κάνετε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, έτσι? Θα κάνετε με ό,τι σας ορίσει η ιδεοντολογία σας, θα προσαρμοστείτε, θα αναζητήσετε μια χρυσή τομή? Τι θα κάνετε? Εμείς αυτό που διεκδικούμε εδώ και δύο χρόνια είναι καταρχήν να γίνουν μαζικές προσλήψεις, να μπορούμε να εξυπηρετούμε και τις ανάγκες της πανδημίας και τις ανάγκες των υπόλοιπων ασθενών και των υπόλοιπων παθήσεων. Αλλά αυτό που ζητάμε ακόμα πιο επιτακτικά και έχουμε και κινητοποίηση σήμερα με τα σωματεία μας, είναι η πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Γιατί ναι, αυτή μάλιστα τη στιγμή αυτό θεωρούμε ότι είναι η λύση, το να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των ασθενών. Άρα να επίταξη. Μπει και ο ιδιωτικός τομέας, ναι, στη μάχη, ναι, ώστε να μπορέσουμε από κοινού να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς. Τώρα, επειδή η κυρία Γκάγκα είναι και γιατρός, γι' αυτό μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και για την εντολή αυτή που βγήκε. Και ακούω τώρα σήμερα ότι ο κύριος Πλεύρης που μιλούσε το πρωί στο Sky είπε ότι δεν κινδυνεύει κανένας άνθρωπος και δεν θα αναβληθούν χειρουργεία που πρέπει να γίνουν και ότι είναι σε συνεργασία και με ιδιωτικές κλινικές αν χρειαστεί για να γίνουν χειρουργεία. Τα άμεσα χειρουργεία που πρέπει να γίνουν, έχετε μια εικόνα πόσα μπορεί να είναι? Κοιτάξτε να δείτε, ένα επίγον χειρουργείο προφανώς και δεν θα αναβληθεί, γιατί μπορεί είναι ο ασθενής, επίγον, ακριβώς.
Όμως ένα τακτικό χειρουργείο το οποίο δεν γίνεται όταν πρέπει, μπορεί σε ένα διάστημα να γίνει επίγον. Ακόμα και ένα χειρουργείο το οποίο είναι ρουτίνας, για παράδειγμα μια αφαίρεση χολής, ναι, αν δεν γίνει όταν πρέπει, μπορεί σε 2 ή 3 μήνες αυτός ο ασθενής να έρθει στα επίγοντα, έχοντας μια επίγουσα πάθηση και πρέπει να χειρουργηθεί επίγοντος. Αυτό βέβαια φέρνει σε κίνδυνο τον ασθενή. Οπότε το ότι ένα χειρουργείο γίνεται όταν είναι επίγον δεν είναι ακριβώς λύση στο πρόβλημα, ίσα-ίσα επιτείνει την κατάσταση. Μάλιστα. Οπότε δεν είναι αυτή η λύση στο πρόβλημα. Το ζήτημα είναι όταν πρέπει να γίνει μια τακτική αντιμετώπιση σε μια πάθηση, όταν πρέπει να γίνει ακόμα και ένας προσυπτωματικός έλεγχος. Γιατί για παράδειγμα γίνονται τα ογκολογικά χειρουργεία, άρα για να μπορέσει να διαγνωστεί μια πάθηση ογκολογική πρέπει να έχει προηγηθεί μια ολόκληρη διαδικασία να σας ρωτήσω που και αυτή είχε ανασταλεί τα χρόνια της πανδημίας. Επειδή εμένα μου έκανε εντύπωση ο αριθμός των 16.000 που είπατε είναι σε λίστα αναμονή στο ΚΑΤ. Όλα αυτά είναι χειρουργεία που μπορούν να περιμένουν για 2 και 3 χρόνια. Τι χειρουργείο είναι αυτό που μπορεί να περιμένει για 2 χρόνια. Μα ακόμα και ένα χειρουργείο το οποίο, ναι, μπορεί να μην απειλεί άμεσα τη ζωή του ασθενή, ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να επιφέρει μια μεγάλη επιδείνωση στην ποιότητα ζωής. Μα προφανώς γι' αυτό ρωτάω, ποιο μπορεί να είναι ένα χειρουργείο. Πρέπει, για παράδειγμα, να χειρουργήσει την άρθρωση στο γόνατό του επειδή δεν μπορεί να περπατήσει. Ναι. Ναι. Προφανώς μπορεί να μην κινδυνεύει η ζωή του από αυτό, αλλά καταλαβαίνετε τι επιδείνωση μπορεί να επιφέρει στην ποιότητα ζωής του το να περιμένει 2 ή 3 χρόνια και πόσο πιο δύσκολο μπορεί να γίνει το χειρουργείο όταν έρθει η ώρα να γίνει. Έτσι, και ναι, πόσο μπορεί να έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Και αυτά τα 16.000 χειρουργεία, ας υποθέσουμε ότι δούλευε ξαφνικά με κάποιο μαγικό τρόπο μια χαρά το σύστημα. Αυτά τα 16.000 χειρουργεία σε πόσο βάθος χρόνου θα μπορούσαν να απορροφηθούν και να γίνουν? Προφανώς και θα χρειαζόντουσαν μήνες για να γίνουν. Ναι, γιατί ναι, η προηγούμενη ναι, κατάσταση που υπήρχε σίγουρα δεν ήταν ιδανική και πιο πριν είναι γνωστό και το καταγγέλαμε και το λέγαμε ότι ήδη υπήρχαν ελλείψεις. Λόγω έλλειψης σε ιατρικό προσωπικό, σε το συλλεκτικό και πάλι υπήρχαν μεγάλες λύσεις αναμονής. Οπότε ξεκινάμε από μια κατάσταση που ούτως ή άλλως ήταν προβληματική και τώρα γίνεται ακόμα χειρότερη. Άρα, εσείς ζητάτε επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, επίταξη, οπότε να πάρουν ανάσα και τα δημόσια νοσοκομεία αν είναι να μετατραπούν οι ΜΕΘ, ένας μεγάλος αριθμός των ΜΕΘ αποκλειστικά σε COVID. Αυτό προτείνεται, σωστά κατάλαβα? Εμείς ζητάμε πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα και να μπει στη μάχη μαζί με το δημόσιο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν ζητάμε την κατάσταση που ζήσαμε πέρυσι που κάποιες κλινικές δώσανε κάποια κρεβάτια για να νοσηλεύουν ασθενείς με COVID που ήταν πραγματικά σε ελαφριά κατάσταση και που δεν βοήθησαν ιδιαίτερα στο να πάρει ανάσα το δημόσιο σύστημα υγείας. Ζητάμε πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα. Να μπει κανονικά στη μάχη μαζί με το δημόσιο σύστημα υγείας για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν τώρα και από την πανδημία του COVID και από τη δεύτερη παράλληλη πανδημία που εξελίσσεται, που είναι ασθενείς που δεν έχουν COVID, που έχουν παραμεληθεί οι παθήσεις τους τόσους μήνες, τόσα χρόνια επί της ουσίας και που ερχόμαστε αντιμέτωποι με εικόνες που, όπως λένε και συνάδελφοι που έχουν και χρόνια εμπειρία, έχουν να τις δουν χρόνια. Μάλιστα. Παραμελημένες παθήσεις. Μάλιστα. Λόγω του ότι δεν υπάρχει τακτική λειτουργία, ναι, τακτικά ναι, ναι, ιατρία, ναι, τακτική λειτουργία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία.